Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1974 και τελείωσε το 1980. Για να είμαι πιο ακριβής, το 1980 ήταν η αρχή του τέλους. Τότε ανέλαβαν τα τζάκια και η ψευτοαριστοκρατία και ξεκίνησε ένας ατέλειωτος κατήφορος. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρόεδρος που προερχόταν από το λαό, γιος δάσκαλου και δικηγόρος επαρχιακής πόλης. Όλοι οι άλλοι ήτανε τζάκια και ψευτοαριστοκρατία. Ο Κώστας Καραμαλής προσπάθησε να κεφαλαιοποιήσει το όνομα Καραμαλή, αλλά και αυτός τζάκι και ψευτοαριστοκρατία ήτανε. Θείος και Ανιψιός είχαν το ίδιο επώνυμο, αλλά διαφορετικό προφίλ. Ο Ανιψιός αποδείχθηκε κατώτερος του θείου του και των περιστάσεων. Οι συνεχιστές της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή είμαστε εμείς. Βέβαια έχουμε κάπως προσαρμοστεί στην εποχή. Τότε ήταν άλλες εποχές. Έχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας και ο κόσμος έχει αλλάξει. Η χώρα είχε βγει από μια δικτατορία και ένα πόλεμο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε άνοιγμα προς το κέντρο, τη λεγόμενη διεύρυνση. Αυτό επιχειρούμε και εμείς, μια νέα διεύρυνση. Όποιος κεντρός θέλει μπορεί να έρθει μαζί μας, ακόμα και αν στο παρελθόν ήταν στο ΠΑΣΟΚ, την Ένωση Κεντρών, το Ποτάμι ή άλλα κόμματα και οργανώσεις εντός και εκτός Βουλής. Εκτός αυτού, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δημοκρατία στόχευαν ανέκαθεν στο μεσαίο χώρο και κάνουμε το ίδιο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνη την εποχή, μετά από μια δικτατορία και ένα πόλεμο, είχε μια λογική. Εμείς θα βάλουμε την Ελλάδα σε μια καλύτερη ένωση που ενδέχεται να δημιουργηθεί. Βέβαια, σε αντίθεση με τον Καραμαλή, θα θέσουμε το θέμα σε δημοψήφισμα. Ο Κώστας Καραμαλής προσπάθησε να είναι ο συνεχιστής της καραμαλικής παράδοσης, αλλά δεν το κατάφερε καλά. Ήταν συνεχιστής του ονόματος και όχι της παράδοσης. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε μόνο θετικά να πούμε, να μην υπάρχει τίποτα αρνητικό εναντίον της διακυβέρνησης του. Εμείς όπως και αυτός και ο κύκλος του ακολουθούμε την καραμαλική παράδοση. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ψέματα, ούτε να φορτωθούμε την αποτυχία και τα πολλά στραβά των κυβερνήσεων Κώστα Καραμαλή. Το εάν απέτυχαν λίγο ή πολύ είναι θέμα άποψης. Σίγουρα ήταν αποτυχία ότι δεν ολοκλήρωσαν τη δεύτερη θητεία. Σίγουρα έχουν ευθύνη για τη χρεοκοπία. Εάν έχουν μεγαλύτερη ευθύνη οι κυβερνήσεις Καραμαλή ή οι κυβερνήσεις Σιμίτη, είναι κάτι που προτιθέμεθα να το ανακαλύψουμε. Θα αποδώσουμε τις ευθύνες. Δεν θα αφήσουμε ατιμόρυτους τους υπεύθυνους της καταστροφής της χώρας. Δεν θα δώσουμε προκαταβολικά τους καραμαλικούς. Θα αποδειχθεί από τη διαδικασία εάν είναι αθώοι ή ένοχοι. Ούτε θα φορτωθούμε την παταγώδη αποτυχία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Με ένα ΠΑΣΟΚ γεμάτο σκάνδαλα έπρεπε να κυβερνήσει τρεις θητείες, όχι όσο μία. Έπρεπε να φτάσει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ότι έχασε από εσωτερικούς αντιπάλους δεν σημαίνει πως είναι ανεύθυνος. Για να φτάσουν δικοί του άνθρωποι, ο Σαμαράς και ο Αλαφούζος, να είναι στα κάγκελα εναντίον του, κάτι δεν έκανε καλά. Γιατί να πούμε ότι έφταιγαν αυτοί και όχι ο Μητσοτάκης. Ένας πολιτικός πρέπει να διαχειρίζεται σωστά όλα. Το εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό. Ο γιος Μητσοτάκης θα αποδειχθεί κατώτερος του πατέρα του. Μιας και αναφέραμε τον Σαμαρά, και αυτός μισή θητεία κατάφερε να κάνει. Εμείς δεν είμαστε συνεχιστές του 15, του 9 ή του 93. Εμείς είμαστε συνεχιστές του 80. Δεν θα φορτωθούμε την αποτυχία Μητσοτάκη, Κώστα Καραμαλή και Σαμαρά, ούτε την αποτυχία όλων των άλλων που δεν κατόρθωσαν καν να κερδίσουν τις εκλογές. Εμείς συνεχίζουμε από το 80 που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άφησε τη χώρα με χρέος 30%. Δεν θέλουμε να κουβαλάμε το βάρος του ατέλειωτου κατήφορου 40 ετών που ξεκίνησε το 80 και δεν έχει τελειωμό. Αυτή η παροδία κόμματος απλά έχει διατηρήσει το όνομα και λέγεται Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όχι μόνο δεν έχει σχέση, αλλά αποτελεί και προσβολή στη μνήμη του ιδρυτή. Είναι ένα κόμμα σε έναν ατέλειωτο κατήφορο, σε μια διαρκή σύψη και παρακμή. Ο σύμβουλος του Κώστα Καραμαλή, ο Λούλης, το είχε χαρακτηρίσει φθαρμένο προϊόν. Δεν είναι πλέον μόνο φθαρμένο, αλλά τελείως σάπιο.
Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν κυβερνήσει 12. Εάν αυτό δεν είναι τεράστια αποτυχία, τότε τι είναι? Δεν φτάνει μόνο αυτό, ήρθαν 5,5 χρόνια και μας χρεοκόπησαν. Θα δείξει ποιοι ευθύνονται για την καταστροφή. Και μετά από όλα όσα πέρασε η χώρα, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα μέσα στο κόμμα. Οι ίδιοι είναι τζάκια και ψευτοαριστοκρατία. Μητσοτάκηδες, Καραμανλίδες, Βαβριτσιώτηδες, Κεφαλογιάννηδες, Αβεροφοσαμαράδες. Έπρεπε να είχαν φύγει χτες. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε δευτερόλεπτο που μένουν, κάνουν μεγάλο κακό στη χώρα. Τικ-τακ, τικ-τακ. Τεράστια καταστροφή έγινε. Από τα σώμεθα, το κατήφορο των τελευταίων 40 ετών και συντασσόμεθα με την περίοδο 74-80.